Υποτονική κίνηση στα τουριστικά γραφεία της Αλεξανδρούπολης με τους επιχειρηματίες του κλάδου να υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές εστιάζουν στο Πάσχα. Η υποτονική κίνηση στα τουριστικά γραφεία αποτυπώνεται και από τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης επιλέγοντας να περάσουν το τριήμερο της 25ης Μαρτίου στο σπίτι λόγω των συνεχών αυξήσεων των τιμών τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα. Θα φύγετε για τριήμερο εν ώψη της 25ης Μαρτίου? Ποτέ. Εδώ. Τι λες, να φύγουμε τριήμερο? Ένα τριήμερο θέλει ένα χιλιάρικο τουλάχιστον. Οπότε το κόβεις. Άντε γεια. Όχι, όχι. Στην ηλικία που έχουμε τώρα και με την κατάσταση ευθύνα. Όχι, πουθενά. Όχι, όχι. Δεν θα φύγετε? Όχι, όχι, πουθενά. Για ποιο λόγο? Θα κάτσουμε εδώ, δουλεύουμε, έχουμε δουλίτσα. Όχι ότι είναι το οικονομικό. Όχι, όχι, δουλίτσα. Όποιος δουλεύει, άμα κάνει και οικονομίες, μπορεί πιστεύω να πάει ένα τριμεράκι κάπου. Μα τι είναι αυτά να φύγουμε, ρε παιδί? Και με τι διάθεση, με τι λεφτά? Από πού να βρω λεφτά για ταξίδι? Εδώ θα καθίσω στην Ελλαδίτσα μας, στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος? Κανένας λόγος. Δεν μ' αρέσει να ταξιδεύω πολύ πολύ. Θα πω Θεσσαλονίκη μάλλον. Όχι, 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 όχι. Ο λόγος? Ο λόγος οικονομικά, δεν είναι. Σύνταξη παίρνουμε, λίγα σύνταξη μετά αυτά τα... Τι. Μπακαλιάρο θα φάμε, πάρε αυτά. Μάλλον, ξέρω εγώ, αν θα περισσέψει.